Πάλι καλά που την περασμένη Παρασκευή το είπα εγώ, πέρασε στα ανάρια, στα χαμηλά και νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόσο μετριοφροσύνη και το σωματείο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, διότι αντέγραψαν στην Ελλάδα τις οδηγίες που είχε κάνει το CDC και να μειώσουν την καραντίνα στους υγειονομικούς. Στο CDC βεβαίως τα ξαναλλάξαν μετά γιατί είχαν προβληματισμό και δεν τους έβγαινε. Στην Ελλάδα έμεινε έτσι, μειωμένο. Εδώ φώναζαν ότι παιδιά δεν γίνεται, δε. Υπάρχουν και κρίσιμοι τομείς, δεν πάει έτσι. Τελικά η Επιτροπή Λοιμόξεων, Επιστημονική Επιτροπή στο Νοσοκομείο, δεν χαμηλώνει τις ημέρες καραντίνας. Το σωματείο ήταν αυτό που κατέγραψε πρώτο, αλλά το σωματείο δεν μένει εκεί γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καλημερίζω τον πρόεδρό του σήμερα, των εργαζομένων, τον κύριο Βρύσαλη. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα, κύριε Ζαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαλαρά το περάσατε την Παρασκευή, αλλά δεν ήταν και λίγο πράγμα, διότι στην ουσία βγάλατε off τις κεντρικές οδηγίες να μειωθεί καραντίνα στο υγειονομικό προσωπικό. Κύριε Ζαχίνη, όπως είπατε, όχι με χαλαρότητα, αλλά αναδείξαμε τις δυνατότητες που υπάρχει ένας αγώνας να έχει ένα αποτέλεσμα και ταυτόχρονα ότι υπάρχουν επιστήμονες στο νησί μας και πανελλαδικά που δημιουργούν τα πτυχία τους και την επιστήμη τους. Γιατί ακριβώς συνέβη αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, όλοι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο οι υγειονομικοί, να μην γυρνάνε με συμπτώματα στη δουλειά τους ή όπως λέγανε οι εργοδότες ακόμα και τώρα, πάρε ένα ντεπών και γύρισε στη δουλειά. Η διασπορά που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και για τα πρωτόκολλα λάστιχο είναι μεγάλη, όπως είναι και μεγάλη και στους υγειονομικούς χώρους. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεκάδες συνάδελφοί μου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και σε άλλα νοσοκομεία έχουν νοσήσει από κορονοϊό, γιατί δεν τηρούνται με βάση, αν θέλετε, και τα πρωτόκολλα τα κεντρικά, αυτά που θα έπρεπε η επιστήμη που λέει ότι πρέπει να γίνουν. Δηλαδή να γίνονται τα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, να υπάρχει, αν θέλετε, στα σχολεία να υπάρχουν τμήματα που να έχουν λιγότερους μαθητές από 25, 27 και 30, να υπάρχει έλεγχος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τίποτα από αυτά δεν τηρείται και ήδη έχουμε ακούσει ότι πλέον τα πρωτόκολλα από σήμερα κιόλας ότι δεν θα τηρούνται σε σχέση με αυτούς που έρχονται οι άνθρωποι από το εξωτερικό. Αυτά τα λέω γιατί ακριβώς αυτός ο αγώνας που κάναμε νομίζω ότι δείχνει τη δύναμη, εφόσον υπάρχει, αν θέλετε, οργανωμένο συλλογικό προσπάθεια, και ταυτόχρονα δίνει δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα και στην υγεία αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας μας, όπως κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Κόσκο έξω από το λιμάνι που ζητάγανε τα αυτονόητα. Αυτό που λογικό ακούγεται σε όλους, να είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά οι συνάδελφοί μας εκεί, όπως και εμείς. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κύριε Ζαχίνη, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας δεν είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, έστω και αν φαίνεται ότι μπορεί άμεσα να μην έχει αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που η απόφαση αυτή έδειξε ότι υπάρχει. Εσείς είπατε, κύριε Βρύσαλη, και ορθώς ότι υπάρχουν και επιστήμονες που τιμούν τα πτυχία τους. Γιατί την ίδια ώρα υπάρχουν επιστήμονες μέλη της Επιτροπής, παρακαλώ, οι οποίοι λένε αφήστε τη διασπορά, δεν μας ενδιαφέρει αυτή πια. Μας ενδιαφέρουν οι σκλήροι δείκτες νεκροί. Μα για να φτάσεις στους νεκρούς, θα έχεις πρώτα διασπορά ιού και νόσου, θα έχεις αυξημένα κρούσματα, από αυτά θα έχεις κατάληξη στα νοσοκομεία και από αυτά στις ΜΕΘ και νεκρούς. Αλλιώς. Ακριβώς, κύριε Ζαχίνη, εμείς το αντιμετωπίζουμε ήδη τα δύο χρόνια αυτά τις τεράστιες σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Χαρακτηριστικά μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, στο νομό Ηρακλείου, μέσα στον αστικό ιστό, υπάρχει ένα δημόσιο μόνο κέντρο υγείας, αυτό που είναι στο παιδί. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όχι πανδημία, ακόμα και άλλα νοσήματα που αν θέλετε λόγω της πανδημίας πολλοί κόσμος δεν προσέρχεται ούτε στα νοσοκομεία γιατί φοβάται, είτε γιατί δεν μπορεί να βρει ραντεβού, είτε δεν μπορεί να κάνει το χειρουργείο του.
Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση τρίβουν τα χέρια τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο της υγείας που έχουν δει τα κέρδη τους να γίνονται τεράστια. Mm-hmm. Μόνο να πω τον αριθμό που το έχετε αναδείξει πολλές φορές κι εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 7.000 χειρουργία που περίπου υπάρχουν για να γίνουν δείχνει ότι εδώ πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν θα χειρουργηθεί. Και δεν θα χειρουργηθεί όχι γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, όχι γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει, αλλά γιατί έχει επιλέξει η κυβέρνηση να μετατρέπει τα νοσοκομεία σε μονοθεματικά, γιατί 2 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Και χαρακτηριστικά να πω ότι μοναδικές κλινικές στη Νότια Ελλάδα, που είναι αν θέλετε η καρδιοχειρουργική κλινική, είναι η παιδοχειρουργική κλινική, είναι η αγκιοχειρουργική κλινική, είναι κλινικές συγχωνευμένες με ό,τι αυτό επιπτώσεις υπάρχουν σε ασθενείς και εργαζόμενους. Δηλαδή δεν μπορεί να λες 2 χρόνια μετά έχω κλινικές, έχω δωμάτια θαλάμους COVID μέσα σε παιδιατρική κλινική. Αυτό δεν με την παιδοχειρουργική είναι η κορονίδα, γιατί αν θέλετε είναι και οι ευαίσθητες ηλικίες εδώ, κύριε Βρυσαλιέ, έτσι. Είναι πολύ χοντρό, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, είναι πολύ χοντρό. Εγώ θα έλεγα επιστημονικά είναι εγκληματικό, κύριε Σαχίνη, όπως δεν μπορεί να έχεις θαλάμους COVID μέσα σε μονάδα εμφραγμάτων και να έχεις μέσα και καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε κλινικές όπως την πνευμονολογική να έχεις διασωληνωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με φυματίωση και να έχεις 2 νοσηλευτές. Ή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχεις ένα χώρο ανάπαυσης όπως την γυναικολογική κλινική 2 χρόνια μετά και να υποχρεώνει στους εργαζόμενους να κάνουν το όποιο διάλειμμα μπορεί να κάνουν συνοστίζοντας στο χώρο νοσηλείας που παρασκευάζονται τα φάρμακα. Αυτά είναι εγκλήματα που αν θέλετε έχουν επιπτώσεις στο υγειονομικό σύστημα και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΩΣΑ έχει με δικές του δηλώσεις ότι έχει μειωθεί κατά 6 μήνες το προσδόκιμο της ζωής των ανθρώπων λόγω του COVID. Και είναι αν θέλετε ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι επιπτώσεις οι μακροχρόνιες της μη στήριξης του συστήματος υγείας θα την πληρώσουν πολλές γενιές. Γιατί δεν είναι μόνο κάποιοι που κολλάνε, είναι και οι επιπτώσεις μετά τον COVID και όλες οι άλλες οι παθήσεις. Δεν μου λέτε τώρα κύριε Βυσσαλή να έρθω και λιγάκι σε πρακτικά που απασχολούν και τον κόσμο και το χώρο σας όμως. Ευρύτερα, όχι στενά τους γιατρούς ή το υγειονομικό, το νοσηλευτικό, το παραιατρικό, βοηθητικό, προσωπικό κτλ. Κοιτάξτε, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή εργασίας. Παίνονται κυριολεκτικά για μήνες άνθρωποι από το υγειονομικό προσωπικό που δεν εμβολιάστηκαν. Για τους δικούς τους λόγους ή γιατί δεν μπορούσαν. Είναι 2 κατηγορίες. Την ίδια στιγμή, οι έχοντες 2 δόσεις εμβολιασμού μπορεί να μην είναι πλήρως καλυμμένοι όπως λένε οι επίσημοι, γιατί και εδώ διχάζουν τη γνώμη. Η κυρία Θεοδωρίδου μας είπε ότι η 3η δόση δεν ξέρω αν προσφέρει, αλλά τέλος πάντων δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό δεν είναι μια διάκριση εντελώς διαφορετική, αφού πλέον από σήμερα και με 2 δόσεις δεν είσαι πλήρως εμβολιασμένος. Καταλαβαίνετε τι ρωτώ. Δεν συνεννοώ σε αυτό. Το πάω ανάποδα. Και την ίδια στιγμή έχετε πιεστικά προβλήματα από έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία. Βεβαίως είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον για τους ασθενείς της κυβέρνησης, γιατί την ίδια ώρα που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, αυτοί οι συνάδελφοί μας που στο νησί πάνω κατ' εκτίμηση είναι πάνω από 150 άτομα, λείπουν από το σύστημα υγείας, είναι έμπειρο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους. Την ίδια ώρα, με τα πρωτόκολλα που πλήρω από λίγο αναφέραμε, γυρνάνε πίσω στη δουλειά τους άνθρωποι μέσα σε 5 μέρες που έχουν, αν θέλετε, ακόμα νοσούν. Είναι μια υποκρισία. Η δεύτερη υποκρισία είναι η εξής, ότι ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται επισηματικά να μετατρέψει τις συμβάσεις των εργαζομένων που δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια σε αορίστου χρόνου. Η τρίτη υποκρισία, κύριε Σαχίνη, είναι ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε περάσει το σκόπελο, έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας, μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κατά εκτίμηση, πάνω από 15.000 ημέρες άδειες χρωστούνται στο προσωπικό του νοσοκομείου. Κατά εκτίμηση και με χαμηλή, αν θέλετε, έτσι, βαθμίδα. Έχουμε να πάρουμε άδεια
από το, υπάρχουν άδειες του 21 που ακόμα οφείλονται στο προσωπικό. Υπάρχει το προσωπικό πλέον, έχει εξαντληθεί. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έρθει άμεσα μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, οι συνάδελφοί μας να γυρίσουν πίσω και ταυτόχρονα, επειδή αν θέλετε και έχουν, το λένε και οι επιστήμονες, ο εμβολιασμός από μόνος του, αν δεν συνδυάζεται και με άλλα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας, ιχνηλάτησης, δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε εύκολα με τις παραλλαγές. Όταν εκατομμύρια κόσμος είναι ακόμα ανεμβολίαστος εξαιτίας των πολιτικών των μεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο του φαρμάκου και των ισχυρών οικονομικά κρατών που δεν χορηγούν φάρμακα σε αυτές τις χώρες, άρα χρειάζεται θωράκιση το σύστημα υγείας. Γιατί αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα αλλά και πανελλαδικά τα συστήματα υγείας έχουν δομηθεί στη λογική του λιγότερου και του μικρότερου κόστους και της λογικής της ατομικής ευθύνης. Την ατομική ευθύνη ο καθένας μας συλλογικά την έχουμε πάρει και η υγειονομική και ο υπόλοιπος λαός. Αυτοί που δεν έχουν πάρει την πολιτική ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για, για τους χιλιάδες νεκρούς και τα χιλιάδες θύματα είναι η κυβέρνηση. Και βεβαίως διαχρονικά οι κυβερνήσεις αυτές που δεν στηρίξανε το δημόσιο σύστημα υγείας. Να σας πω ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προβλεπότανε μονάδα λοιμόξεων για τέτοιου είδους περιπτώσεις που ποτέ δεν λειτουργήσε για πολλές σκοπιμότητες. Τώρα έχουν φτιαχτεί χώροι, κλινικές που έχουν κρεβάτια COVID χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με αρνητική πίεση θαλάμους και αυτά που πρέπει να υπήρχαν. Σωστά τα λέτε, κύριε Βρύσαλη. Εδώ υπάρχουν και πολλές τρύπες, πολλά κενά. Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Μήπως ξέρει, λέει ο κύριος Βρύσαλης, δεν λέω ότι είναι αρμόδιος. Τι λογίζεται ως μονοδοσικό εμβόλιο? Μιλάμε μόνο για τον Johnson & Johnson ή αφορά και αυτούς που έκαναν μια δόση για έκδοση πιστοποιητικού λόγω προηγούμενης νόσησης? Αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν και έκανε τη μία δόση τον Νοέμβριο, όφιλε, λογίζεται ως ανεμβολιαστός? Επειδή δεν θέλω να απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Θα το πω εγώ, είναι τρύπα, είναι κενό. Αλλά το πιο κουφό είναι άλλο. Έρχεται ο άλλος απ' έξω, χωρίς τεστ, χωρίς τίποτα, επειδή ισχύει το ευρωπαϊκό 9 μήνες. Γιατί όποιος το έχει στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό, νομίζετε κύριε Βρύσαλη, ότι δεν θα του κάνει χρυσή? Θα το κάνει χρήση. Προφανώς θα το κάνει χρήση. Γι' αυτό κιόλας πολλοί κόσμος και συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, αν θέλετε τα στοιχεία, όλες αυτά τα πρωτόκολλα, τα κενά δεν είναι κενά λόγω έλλειψης εμπειρίας και έλλειψης γνώσης. Είναι συνειδητά κενά που έχουν αφαιθεί ιδιαίτερα τώρα που ανοίγει και η τουριστική σεζόν, ακριβώς γιατί δεν θέλουν να φανεί και η ελληνική κυβέρνηση το σοβαρό πρόβλημα, αν θέλετε, υποδομών και στελέχων των νοσοκομείων προφανώς. Και αφετέρου δεν θέλουν να θυγούν τα τεράστια κέρδη που έχουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Είναι γνωστό αυτό που λέγανε οι υπάλληλοι. Για ακούστε εδώ, λέει η φίλη Νούλη. Καλημέρα, λέει και σε εσάς και στον κύριο Βρυσαλή. 1 Φεβρουαρίου πρωί, στο οφθαλμολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς. Επίσκεψη για σοβαρό πρόβλημα στα μάτια της μητέρας μου. Στα εξωτερικά ιατρία, κόσμος και ντουνιάς. Κόσμος που περίμενε στοικά τη σειρά του επί ώρες, ο ένας δίπλα στον άλλον, για να μην πω ο ένας πάνω στον άλλον, και οι γιατροί μας υπτάμενοι, δεν περπατούσαν, έτρεχαν. Κατά τα άλλα δεν ανήκουν ούτε αυτοί στα βαρέα και αναρωτήθηκα πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Σαχίνη, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από υγειονομικούς στο νησί μας αλλά και πανελλαδικά που μιλάμε ότι υπάρχουν λιποθυμίες, κρίσεις πανικού, αριθμίες, άνθρωποι που δουλεύουν σε ρίο 8 και 10 βάρδιες, άνθρωποι που εφημερεύουν 48 ώρες, εργαζόμενοι που δεν τους βλέπουν τα σπίτια τους ούτε τα παιδιά τους και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί. Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα ενίσχυση του συστήματος υγείας, αυτό φωνάζουμε. Αν άκουγε η κυβέρνηση τις προτάσεις των μαχόμενων υγειονομικών, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά η επιλογή της είναι άλλη. Να θεωρείται ακριβό, αν θέλετε, το να γίνονται δωρεάν τα τεστ στους υγειονομικούς και σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί λέει δήθεν δεν έχουμε κουλτούρα, ή αυτό που υπόθηκε, αν φτιάξουμε νέες μεθ, τι θα τις κάνουμε μετά τον COVID. Και τώρα που σας μιλάω. Κύριε Σαχίνη, έχει η ΜΕΘ COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι πλήρης και υπάρχουν ασθενείς διασυρωνωμένοι στο τμήμα ανάνυψης γιατί δεν υπάρχει χώρος στην εντατική του Πανεπιστημιακού. Είναι από την επιπαίδωση που μας λένε οι παραθυράτη. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Κύριε Βρύσαλη,
Δεν είναι υποκρισία να λένε ότι όσοι κάναν τις δύο δόσεις μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς την τρίτη δόση, ενώ στην ουσία έχει λήξει όποια προστασία υποτίθεται ότι παρέχει? Μήπως τελικά και οι αναστολές του ανεμβολίας στους υγειονομικούς δεν έγιναν για την προστασία αλλά για τιμωρία? Και να προσθέσω εγώ, μήπως έτσι χάνονται και 7.000 οργανικές θέσεις, κύριε Βρύσαλη, και δεν ξαναπληρώνονται? Προφανώς και για τιμωρία και για νουθεσία και το πιο, αν θέλετε, χοντρό, να το πω έτσι πολιτικοσυνδικαλιστικά, είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για απολύσεις στο δημόσιο, όπως ο κύριος Πλεύρης κουνάει το δάχτυλο το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με βάση τις εισηγήσεις που θα κάνει, λέει, στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης και η κυβέρνησή του, όταν τους υγειονομικούς μας χτυπούσε δίθεν στην πλάτη, τώρα όχι μόνο δεν μας χτυπάει στην πλάτη, αλλά ήδη μας κατηγορεί ότι είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση του σύστημα υγείας, ήδη ενοχοποιεί τους υγειονομικούς. Καλά, πάντα οι άλλοι φταίνε, μην κουράζετε, μην το ανοίγετε. Ακούστε εδώ άλλος φίλος, ο Τάσος. Κύριε Βρύσαλη, με αυτά που λέτε, λέει, ακούει εισαγγελέας, κάνουν τίποτα τα κόμματα, θα πάρει κάποιος πρωτοβουλία? Διότι αυτές οι μαρτυρίες κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια έρευνα για το ποιος φταίει και να πάνε και φυλακοί. Έχουμε πάνω από 24.000 νεκρούς και την ίδια ώρα κρύβουμε ασθένειες οι οποίες χρήζουν επίσης νοσηλείας ή άλλων παρεμβάσεων κατά το χαλί. Αυτό γίνεται στη χώρα, λέει. Αυτό γίνεται, και επειδή εμείς τουλάχιστον από το ρόλο μας που έχουμε, το θεσμικό, και τιμάμε το ρόλο μας, την ερχόμενη Πέμπτη, κύριε Σαχίνη, στις 6 η ώρα στην Παλιά Ναχαναγορά θα πραγματοποιήσουμε πλατεία σύσκεψη σωματείων εργαζομένων και όποιου άλλου εργαζόμενου και πολίτη θέλει να παρακολουθήσει, ακριβώς για να παρουσιάσουμε αυτή την κατάσταση αλλά και να πάρουμε και μέτρα οργάνωσης του αγώνα για το δικαίωμα στην υγεία αλλά και στο εισόδημα των εργαζομένων, γιατί ακριβώς η υποβάθμιση και η υποστελέχωση των νοσοκομείων έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τσέπη των εργαζομένων, είτε υγειονομικών είτε όχι. Γι' αυτό εμείς οι καταγγελίες μας όχι μόνο θα τις συνεχίσουμε, όχι μόνο θα μείνουμε σε αυτές, αλλά παίρνουμε και πρωτοβουλίες, αν θέλετε, να αναδειχτούν ακόμα περισσότερο η κοινή συμπόρευση και πίεση που χρειάζεται από όλους τους φορείς και του νομού Ηρακλείου και της πόλης μας, για να έχουμε ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες μας, τις σύγχρονες όμως, όχι τις ανάγκες ενός προηγούμενου αιώνα ή προηγούμενων χρόνων. Κύριε Βρύσαλη, τεχνογνωσία. Έχετε δίκιο. Φαντάζομαι ότι και γι' αυτό το λόγο ήσασταν και από τους πρώτους που αντιδράσατε, διότι η εικόνα με το τι συνέβη, γιατί στα δύσκολα και ιδιωτικός τομέας ξανά στο δημόσιο απευθύνθηκε, το τι συνέβη με νεφροπαθείς, το τι συνέβη στην αιματολογική, κρίσιμες μονάδες. Εδώ έχω να σας ρωτήσω το εξής, εκ παραλλήλου, γιατί το έχετε πει από τους πρώτους που το έχετε πει, πολλές ασθένειες ή μένουν στα αζήτητα, ενώ χρήζουν επεμβάσεων, ή κάποιος που είτε δύναται, είτε από το υστέρημά του, είτε ξεπουλιέται, θα πάει να τα αντιμετωπίσει έξω. 7.000 χειρουργεία έχουν πάει πίσω. Πόσα από αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί, να έχουν γίνει? Τα περισσότερα. Άρα εδώ τι γίνεται, κρύβομαι και τις υπόλοιπες ασθένειες κρίσιμες κάτω από το χαλί? Κρύβονται επί της ουσίας, κύριε Σαχίνη, γιατί ακριβώς ασθενείς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, και λόγω του φόβου αλλά λόγω και του περιορισμού και των εξωτερικών ιατρίων, δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ή θα έπρεπε να έχεις να πληρώσεις, ή θα, αν θέλεις, θα περίμενες στη σειρά σου, όπως γίνεται πάρα πολλοί συμπολίτες μας που περιμένουν κάθε πρώτη του μηνός να κλείσουν ένα ραντεβού, και αν είναι τυχεροί θα έχουν ένα ραντεβού το τρίμηνο. Αλλιώς το επόμενο τρίμηνο για το επόμενο ραντεβού, και αν και αυτό βρεθεί. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά η υποβάθμιση και η υποστελέχωση υπηρεσιών των δημόσιων της υγείας ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Κάτι που η κυβέρνηση και όλο αυτό το διάστημα έχει αποδείξει ότι αυτό στηρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συμπολίτες μας που κάνουν αιμοκάρταση σε ιδιωτική μονάδα, ναι, αν τυχόν νοσήσουν, με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, δεν είναι τοπικά εδώ πρωτόκολλα, ερχόντουσαν στο δημόσιο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος άνθρωποι που δεν είχαν πρόβλημα COVID αιμοκαθαρώμενοι να πρέπει να βρουν την τύχη της στην ιδιωτική μονάδα που υπάρχει στο νομό μας.
Αυτό, τέτοια, όχι τραγελαφικά, αυτά γίνονται. Ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας που στον ιδιωτικό τομέα πληρώνουν τη διπλάσια τιμή το κράτος. Είτε όταν για να πάρει κάποια κλινική ιδιωτική ασθενής COVID, ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι πριν το εξιτήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος να είναι περιπατεντικός και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Και νεκροί πάνω από 24.000, έτσι. Μόνο το τελευταίο μήνα πάνω από 45 στα Χανιά. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε τι γίνεται. Ακριβώς. Χιλιάδες νεκροί και βεβαίως για αυτούς τους νεκρούς υπάρχουν και ευθύνες. Όχι, είναι λεκέδες, λέει ο βουλευτής. Είναι κάτι λεκέδες. Άμα κοιτάς πολύ το λεκέ, θα σου μείνει ο λεκές. Εκεί φτάσαμε. Είναι τρίχες, είναι λεκέδες. Κοιτάξτε, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Όπως απαράδεκτα ήταν αυτά που είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ότι καλά κάναμε και κλείσαμε νοσοκομεία το 12 και μετά από τόσα χρόνια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ανοίξανε. Και βεβαίως καλά κάνουν, όπως αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα στην Πελοπόννησο, ότι αφού έχουμε δρόμους και ίντερνετ, δεν χρειάζεται να έχουμε νοσοκομεία κοντά το ένα στο άλλο. Αυτά είναι το νέο ΕΣΥ που ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φέρει σε νομοσχέδιο. Αυτό θα είναι. Συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλινικών τμήματων, μετακινούμενο προσωπικό και βεβαίως νοσοκομεία που θα χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμεσα από τις τσέπες των εργαζομένων. Και αυτό θα είναι το επόμενο βήμα της ολοκλήρωσης του νέου εμπορματοποιημένου συστήματος υγείας. Δημήτρης Βρυσαλής, πρόεδρος των εργαζομένων στο Παγνί, οι οποίοι το περάσαν, εγώ επιμένω, έπρεπε να το σηκώσουν κι άλλο. Μεγάλη ιστορία αυτό που πέτυχαν. Πότε είναι η επόμενη κινητοποίηση, κύριε Βρυσαλή? Η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί είναι την ερχόμενη Πέμπτη 6 ώρα στην Παλιά Ναχαναγορά, που καλούμε τους συμπολίτες μας, σωματεία μας, να πάρουν μέρος δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και βεβαίως προχωράμε στις 24 του Φλεβάρι σε πανελλαδική πανεγειονομική απεργία η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Ακριβώς γιατί πρέπει να θέλουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τα οξυμένα προβλήματα και οι αιτίες που τα δημιουργούν. Προφανώς και δεν είναι άλλο παρά η λογική της εμπορματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας. Μάλιστα. Όταν φτάσαμε στις ζωές να λέμε κόστος όφελος, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.